στην αλλίωση της ταυτότητας αλλά και τη χαμένη αξιοπρέπεια που προκύπτει από την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαού, αναφέρθηκε η πολιτιστική ακτιβίστρια Τασούλα Χατζητοφή σε εκδήλωση στην Βουλή των Λόρδων. Η κυρία Χατζητοφή μιλούσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Blood, Treasure and Islamic State, War Extremism and Looting of Culture που συνδιοργάνωσε η Βαρόνι Μπέριτ του Veil vale of Catmouse, όπου παρουσίασε και 4 στιχογραφίες του 12ου αιώνα, 2 από τις οποίες είχαν κλαπεί από το μοναστήρι της Αψυμφιώτησας που βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερίνια. Τις εικόνες επαναπάτρισε εκ μέρους του Walk of Truth. Ερωτηθήσα από το BBC Radio για τον επαναπατρισμόμενο, αλλά όχι την επιστροφή στους τόπους από όπου κλάπησαν τα έργα, ήταν σαφής. Ούτε εγώ θέλω να τις βάζω σε μουσεία. Θέλω να τις επιστρέψω στους τόπους τους, στις εκκλησίες τους, όπου λατρεύονται από το λαό. Θέλω να τις επιστρέψω στο λαό μου. Οπότε, το λιγότερο που μπορώ να κάνω τώρα είναι, επιστρέφοντάς τις, να δώσω μια αίσθηση ελπίδας και ευτυχίας στον κυπριακό λαό. Μια αίσθηση δικαιοσύνης. Απόλυτα σύμφωνος και ο Βρετανός βουλευτής Ντέιβιν Μπάρου, ο οποίος υποστηρίζει πως ο πολιτισμός είναι μέρος της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Ήταν ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός αυτό που έγινε στη Βουλή των Λόρδων. Αυτό που καταφέραμε με τη βοήθεια της κυρίας Χατζητοφή ήταν να δούμε ολιστικά το ζήτημα της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάτι που δεν αφορά μόνο μια χώρα ή τον κλάδο της αρχαιολογίας και της τέχνης, αλλά όλους όσοι σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ταυτότητα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Θειατήρων Γρηγόριος, απεσταλμένη πρεσβειών, μεταξύ των οποίων και της Αμερικής.